Ασφαλώς ως πολιτική συζητάμε τα πάντα και τα ζητήματα που συνδέονται με την προοπτική της Κορινθίας και τα ευρύτερα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Μην ξεχνάτε ότι και οι δύο είμαστε στελέχοι του ΠΑΣΟΚ και άρα έχουμε ευθύνη και παρόντος και του Γραμματέα της Ομαρχιακής Επιτροπής. Είναι υποχρέωσή μας και ευθύνη μας να συζητάμε όλα τα θέματα. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί είναι μέρος της δημοκρατικής τάξης, είναι μέρος του πολιτικού μας συστήματος και της πολιτικής μας ζωής, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τη θεσμική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Ο κύριος Αποστολόπουλος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Έχει θεσμικό ρόλο και οφείλουν όλοι και οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τους θεσμικούς διακριτούς ρόλους στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων και των φιλοδοξιών του Καλλικράτη. Άρα λοιπόν, μέσα από συνεργασία, μέσα από αμοιβαίο σεβασμό, μέσα από συνεννόηση και συνένεση, μπορούν να λύνονται τα προβλήματα. Δεν βοηθάει, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ούτε ο ρητορικός λόγος, ούτε ο καταγγελτικός λόγος. Βοηθάει ο σεβασμός των θεσμών και των διακριτών θεσμικών ρόλων, όπως σας είπα. Πολύ περισσότερο που είμαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως υπουργού και θέλω να πω και να καλέσω όλους να σέβονται τους θεσμικούς ρόλους και βεβαίως και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή, στην ευρύτερη περιφέρεια. Γιατί και αυτός έχει νομιμοποίηση. Είναι η κυβερνητική νομιμοποίηση, δηλαδή είναι ουσιαστικά η δημοκρατική νομιμοποίηση που έχει η κυβέρνηση.